Αυτές τις εικόνες παρουσίαζε στις 16 Δεκεμβρίου η οδός Εμμανουήλ Παπαδάκη πλησίων του κόμβου Παπαναστασίου λόγω της τοποθέτησης αγωγών αποχέτευσης, οπότε προκλήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτές τις παγίδες ατυχήματος παρουσιάζει ο επίμαχος δρόμος στις τελευταίες μέρες με αρκετούς οδηγούς να κινδυνεύουν από τις τεράστιες τομές και τις ανοιχτές πληγές στο οδόστρωμα, ενώ Άγιο είχαν αρκετοί οδηγοί τις βραδινές ώρες λόγω και της έλλειψης φωτισμού. Στην Ελλάδα ζούμε. Αυτό τα κλείνει όλα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Καιρό έχουμε. Πάμε χάλια γενικά σε όλα. Οι δρόμοι, λαγκούφες, λάσπες, νερά. Δεν μπορεί να περπατήσουν ούτε οι πεζοί ανθρώποι, ούτε τα αυτοκίνητα. Ανεύθυνοι. Όλοι. Τα βρήκαμε τον καιρό τα κάνουν, ε. Τι να πούμε. Ελλάδα, τίποτα άλλο, Ελλάδα. Άγνωστοι έκοψαν την κορδέλα που έχει τοποθετήσει ο εργολάβος, με συνέπεια δεκάδες ανυποψιάστοι οδηγοί μετά από στροφή να πέφτουν στις μεγάλες τομές. Έτσι πρέπει να τα αφήνουνε. Όπως και στη γειτονιά μου, στην Παπα-Νικολάου, Κυπούπολη, έτσι είχε ανοιχτεί μπροστά ο δρόμος, είχε χαλάσει ένα κομμάτι όλο και έσπασε μία σωλήνα και πέφτανε τα νερά και γινόταν ένας χαμός. Και ερχόταν και το γεμίζανε χώμα και τα αφήνανε. Και εδώ τι λέτε? Ότι πρέπει να φτιαχτεί σωστά. Δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να κινδυνεύει έτσι, δεν μας φτάνουν όλα μας τα άλλα. Το έργο είναι σε εξέλιξη. Έγινε η βροχή αυτή που έγινε. Λογικό είναι ότι το βρήνει σε αυτή την κατάσταση το έργο, θα το δημιουργήσει στον ορό ζημιά. Την οποία από την ημέρα των Χριστουγέννων τη φτιάχνουμε. Δεν είναι ότι ο αγωγός έχει περάσει. Ναι, απλά γίνει. Γιατί δεν έγινε η αποκατάσταση? Γιατί δεν προλάβαμε. Σε ορισμένα σημεία τοποθετήθηκαν παλέτες, οι οποίες σήμερα απομακρύθηκαν, καθώς ξεκίνησαν και πάλι σχετικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου αποχέτευσης. Βέβαια, είναι επικίνδυνο. Το μικρό αμάξι, άμα μπες μέσα, πάει και ζημιά. Υπάρχει θέμα πάντως. Υπάρχει θέμα. Πρέπει να το φτιάξουν. Είναι παιδιά που περνάνε, είναι άνθρωποι που περνάνε, ηλικιωμένοι. Είναι εδώ και 10 μέρες αυτό το ρετζιλίτσι. Δεν μπορούμε να πάμε πάνω που πάμε για την εθνική. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Υπάρχει ένα 3α, όχι οι λάσπες. Αύριο από κάποια στιγμή και μετά μπορεί να είναι ανοιχτός ο δρόμος. Πολύ κακό για το τίποτα, από την άποψη, έτσι. Κάποιο οδηγητή είναι αυτό. Δεν μπορώ να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε. Τίποτα αυτό. Δεν μπορεί να είναι εδώ ένας άνθρωπος φρουρός να του λέει μην περνάς. Είχαν και κάτι κορδέλες, τις οποίες έπαιρνε αέρας, έβγαλε. Τα φαναράκια που ήρθε τον άκουγα, φαναράκια δεν πήγε ούτε ένα φαναράκι. Φύγανε αυτοί, άρχισε η βροχή μέσα, καταρχήν να φλέπαν τον καιρό. Γιατί αφήσανε αυτό το χάλι εκεί πέρα, τα χώματα όλα αυτά. Να πέφτουν μηχανάκια μέσα, να βγαίνουν οι άνθρωποι από μέσα, στούπι στο νερό. Οδηγοί και κάτοικοι της περιοχής αγανακτούν με αυτές τις εικόνες τις γιορτινές μέρες και όπως λένε, θα πρέπει οι αρμόδιοι να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση του οδοστρώματος.